Για να δούμε τώρα την ομάδα της 21. Θέλει να βγει στην επίθεση. Ωραία, το 1-2 με στην περιοχή. Θα γίνει το σούτ. Οικονομόπουλος θα διώξει. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την 21 να φτάσει στην ισοφάριση. Να θυμίσουμε ότι ο Πάμε προηγείται 1-0 από το 21ο λεπτό με σκόρε τον Βλάχο. Πολύ ωραίο το σούτ. Την μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμε να κάνει το 2-0. Θα βγει σαν από τον Δημητρακόπουλο. Χαμηλά το γυριστό σούτ που έγινε από τον Μωράκη. Ωραία το 1-2 και πάλι στην επίθεση ο Πάμισος. Θα βγει η σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από τον Φιλόπουλο. Φιλόπουλος, ωραία η πάσα του. Θα δοκιμάσει το σούτ, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Για το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τελέστηκε. Θα βγει ο Οικονομόπουλος. Έγινε κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελέστηκε το φάουλ. Κεφαλιά και η μπάλα στα αλήθεια. Να λοιπόν η ισοφάριση. Ήρθε το 1-1. Το έψαχνε η ομάδα από την Κεφαλονιά. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε στο 70 λοιπόν πρώτο λεπτό να ισοφαρίσει. Αυτή την πανέμορφη γυριστή κεφαλιά του Καπλάνη. 1-1 λοιπόν στο γήπεδο της Μεσίνης, ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Ωραία η παλιά, έγινε το 1-2 για να τώραμε στην περιοχή. Το σούτε, εντυπωσιακή απέκρουση. Συνεχίστε η φάση, Μινιός και πάλι θα διώξει από τον φύλακα της 21. Δεν τελειώνει όμως η φάση, Βλάχος πιο πίσω η μπάλα. Από αριστερά θα βγει η σέντρα, κεφαλιά η μπάλα ψηλά. Πιέζει ο Πάμισος για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα. Κεφαλιά χωρίς πρόβλημα. Αυτή τη φορά το φύλακα των φιλοξενούμενων. Έγινε το λάθος στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε τώρα. Θέλει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση ο Αθλητικός Όμιλος 21. Θα γίνει η πάσα. Ωραία η παλιά. Δεν έχει χώρο. Ο Οικονομόπουλος θα μπλοκάρει όμως.